Καλώς μου ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις, κορονεκπλήξεις φέτος. Δεν ξέρω αν είχαν κορονό οι εκπλήξεις, αλλά από εκπλήξεις καλά πάμε. Πολύ καλά. Περίμενα να είμαστε λίγο πιο ανθεκτικοί, να σου πω την αλήθεια. Να έχουμε λίγο. Δεν ξέρω πώς να το πω. Να έχουμε λίγο πετσώσει, να έχουμε λίγο καλλιεργήσει μια υπέρμετρη ψυχραιμία για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Κάθε μέρα και κάτι άλλο. Όταν έρχεται κάτι καινούριο, δεν είναι εύκολο να είσαι πάντα ψύχρεμος και να μην φοβάσαι όταν έρχεται μια καινούρια κατάσταση. Συνηθίσαμε μία, τώρα έρχονται οι σεισμοί. Πάλι μπαίνουμε στη διαδικασία να νιώθουμε ευάλωτοι. Είναι κάτι άλλο. Ξέρεις, δεν είναι απλά μια καινούργια κατάσταση, μια καινούργια συνθήκη. Δηλαδή, αλλάζω σπίτι, αλλάζω δουλειά, αλλάζω πόλη. Είναι κάτι που έρχεται απ' έξω, που ούτε μπορείς να το ελέγξεις, ούτε να το προβλέψεις σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, αυτό, Ανδριανή, αφορά και το σεισμό, αφορά και αλλαγές στη ζωή μας. Πολλές φορές θα κάνουμε τις αλλαγές, αλλά δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα φέρουν. Δεν έχουμε εγγυήσεις γι' αυτό. Να. Όταν μπούμε σε μια διαδικασία να αφήσουμε μια παλιά μας δουλειά, να μπούμε σε κάτι καινούριο, όταν μπούμε στη διαδικασία να μπούμε σε μία σχέση, να επενδύσουμε σε μία σχέση. Όλα αυτά τα καινούρια δεν έχουν εγγύησεις, δεν ξέρουμε ποτέ πώς θα πάνε. Και συνήθως αυτή τη συνθήκη ο άνθρωπος νιώθει ευάλωτος. Γιατί όταν παίρνει ρίσκο, όταν νιώθει αυτή την αβεβαιότητα, όταν πρέπει να εκτεθεί συναισθηματικά. Ναι. Δηλαδή, για να δώσουμε λίγο στους τηλεθεατές να καταλάβουν, ευάλωτος είναι ένας άνθρωπος. Θα νιώσει ένας άνθρωπος που θα πει πρώτος στη σχέση αγαπώ ή θα πει πρώτος μου λείπεις. Γιατί εκείνη τη στιγμή παίρνει ένα ρίσκο, δεν ξέρει αν ο άλλος απέναντί του το πει επίσης. Νιώθει μια βεβαιότητα γιατί λέει σ' αγαπώ σε κάτι που δεν ξέρει αν θα έχει συνέχεια, πού θα πάει. Και νιώθει και συναισθηματικά εκτεθειμένος, γυμνός. Αυτή εκείνη η στιγμή είναι μια στιγμή που νιώθουμε ευάλωτοι. Ευάλωτοι νιώθουμε και σε δύσκολες καταστάσεις. Απολύομαι. Να. Είναι μια στιγμή που ο άνθρωπος νιώθει ευάλωτος. Αλλά και όταν είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Γιατί? Δηλαδή, αν για παράδειγμα σκεφτόμαστε πω όλα πάνε καλά στη ζωή μου και αρχίζουν πάρα πολύ συχνό οι άνθρωποι εκεί να αρχίζουν να κάνουν σενάρια τραγωδίας. Όταν είναι και χαρούμενοι, πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή τους. Γιατί επίσης για να αφαιθούμε στη χαρά, σημαίνει να αφαιθούμε στην αβεβαιότητα. Έρχεται λοιπόν ο πόνος και λέμε κάτι μπορεί να γίνει και να μου το πάρει αυτό. Οπότε αυτό τραβιόμαστε. Δεν είναι λογικό όμως. Δεν είναι λογικό να αισθάνεσαι, ειδικά στη χαρά, ότι δεν θέλω να το χάσω αυτό το συναίσθημα. Και η πρώτερη εμπειρία μου, ας πούμε, μου έχει δείξει ότι είναι πολύ πιο πιθανό να το χάσω και να σταματήσω να είμαι χαρούμενος. Όχι, γιατί ξέρεις τι γίνεται, Ανδριανή. Εκεί μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θα πούν ότι δεν μπορώ πια να χαρώ. Δηλαδή με το που έρχεται μία χαρά, εγώ αυτόματα τραβιέμαι πίσω από φόβο μήπως το χάσω. Οπότε δεν το ζουν καν. Ναι, δεν αφήνουν τον εαυτό τους να το ζήσουν, να ζήσουν αυτή τη χαρά. Αυτόματα τραβιούνται πίσω, γιατί έχουν την αίσθηση ότι τουλάχιστον, αν έχουν κατά νου ότι αυτό μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξει, δεν θα βρεθούν προεκπλήξεων. Εδώ τώρα μου έρχονται στο μυαλό άνθρωποι με πάρα πολλά κρατήματα, που δεν αφήνονται σε μία σχέση, για παράδειγμα. Ναι. Που στυλώνουν τα πόδια σε οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή τους. Mm-hmm. Που μπορεί να τους φέρει και αρνητικά, αλλά και πολύ θετικά εν τέλει πράγματα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μια αλλαγή στη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Κοίτα, η ευαλωτότητα, για να πούμε λίγο τι είναι. Η ευαλωτότητα πρώτα απ' όλα είναι μια κατάσταση που νιώθει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται μέσα σε κάτι καινούριο. Ναι. Που δεν ξέρει τι θα του φέρει. Είτε καλό είτε κακό. Είτε χωρίς καλό είτε πρόσημο. Κακό. Όχι. Αυτό που μπερδεύουμε πολλές φορές είναι ότι μπερδεύουμε την ευαλωτότητα με την αδυναμία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι ευάλωτος, αυτόματα αυτός ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Αυτά τα δύο δεν είναι δύο ίδια πράγματα. Ευάλωτος είναι ο άνθρωπος που είναι ανοιχτός και όταν είμαστε ανοιχτοί, είναι και πιο πιθανό να πληγωθούμε, να στεναχωρηθούμε, να χάσουμε. Mm-hmm. Αδύναμος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπροστά σε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, δεν έχει καμία ικανότητα να ανταπεξέλθει σε αυτό το χτύπημα, να το διαχειριστεί. Ένας άνθρωπος ευάλωτος δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση. Είναι λίγο σαν επιλογή. Δηλαδή, σαν να βλέπω στο κομμάτι του είμαι ευάλωτος, ένα στοιχείο βούλησης. Ότι έχω επιλέξει και είμαι ευάλωτος, είμαι εκεί, είμαι ανοιχτός
και γίνομαι και ευάλωτος με αυτή μου την επιλογή. Mm-hmm. Ενώ το είμαι αδύναμος, δεν βλέπω στοιχεία βούλησης προσωπικής. Είναι σαν να έχω απογυμνωθεί και να μην έχω κανένα δικό μου κάτι που να με κρατήσει, μια δική μου δύναμη μέσα σε όλο αυτό. Συνήθως αδυναμία μπορεί να νιώσουν οι άνθρωποι που αποφεύγουν να νιώσουν ευάλωτοι, που φοράνε αυτές τις πανοπλίες. Και όταν θα έρθει, παράδειγμα, τώρα στην περίοδο που περάσαμε το κορονοϊό και οι πανοπλίες που όλοι φέραμε για να μπορέσουμε έτσι συναισθηματικά να, πώς να σου πω, να καλύψουμε τις δυσκολίες μας και τα χάσαμε όλα αυτά. Νιώθουμε αδύναμοι γιατί μετά δεν έχουμε εκπαιδευτεί, δεν έχουμε μάθει το εξής απλό που ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα και έχει τη δύναμη μια χαρά να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Την έχει αυτή την ικανότητα. Τελικά. Όταν, τελικά. Πάντα την έχει. Όταν όμως δεν δίνουμε αυτή την ευκαιρία στον εαυτό μας, θεωρούμε ότι επειδή πονάω, άρα τώρα είμαι αδύναμος, άρα κατέρευσα. Δεν είναι όμως ότι επειδή απλά πονάω ή επειδή στεναχωριέμαι ή επειδή πονάω πολύ. Έχω καταρρεύσει. Πώς θα ήταν μια υγιής αλληλουχία σε αυτές τις έννοιες? Είναι ότι όταν είμαστε μέσα σε μια ευάλωτη κατάσταση, για παράδειγμα, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, μια σχέση, ότι μπαίνω σε μια καινούρια σχέση, η οποία για μένα έχει ενδιαφέρον και θέλω να μπω να τον γνωρίσω τον άλλο. Κανείς δεν με διαβεβαιώνει μέχρι να αρχίσει να αναπτύσσεται μια εμπιστοσύνη το πώς θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εφόσον εγώ νιώθω ότι θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, χρειάζεται να αρχίσω να εμπιστεύομαι σιγά-σιγά. Αυτό το έχουμε σαν χαρακτηριστικό μας από γεννησιμιού μας. Ας πούμε ότι εγώ μπορώ να εμπιστευτώ πιο εύκολα τους ανθρώπους, ενώ εσύ δεν μπορείς. Είναι κάτι που το κατακτώ, το δουλεύω. Οι άνθρωποι που εμπιστεύουν έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Θεωρούν σαν αναγκαιότητα την ευαλωτότητα. Δηλαδή θεωρούν ότι για να κάνω μια στενή σχέση μαζί σου και άρα να μπορέσω να σε εμπιστευτώ, αν τα καταφέρουμε, το να είμαι ευάλωτος μέσα σε αυτή τη σχέση, να μιλήσω για τα συναισθήματά μου, να σου αποκαλυφθώ, είναι μια αναγκαιότητα. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε όταν θέλουμε να συνδεθούμε με τον άλλο, να έχουμε μια αληθινή επαφή. Αυτό, το να έρθουμε κοντά με έναν άνθρωπο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ευαλωτότητα. Και για να πω κάτι άλλο, η ευαλωτότητα δεν σημαίνει ότι πάω και μοιράζομαι τα δύσκολά μου κομμάτια ή τα μυστικά μου με τον οποιονδήποτε, Ανδριανή. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει και αυτό μία επιλογή. Επιλέγω και το κάνω με ανθρώπους οι οποίοι μέσα σε στιγμές, στην καθημερινότητα, στη διάρκεια της σχέσης, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Εκεί, με αυτόν τον άνθρωπο, ναι, εκεί θα επιλέξω να μοιραστώ πράγματα. Αλλά χρειάζεται να έχει αναπτυχθεί εμπιστοσύνη. Διαφορετικά, γι' αυτό λέμε καμιά φορά, αν είμαι ευάλωτος, είμαι εκτεθειμένος. Εκτεθειμένοι είμαστε όταν έτσι πάμε στον οποιονδήποτε ή επειδή απλά θέλουμε εκείνη τη στιγμή να βγάλουμε τον πόνο μας. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε σκεφτεί ποιος είναι ο άλλος απέναντί μας. Είναι ένας άνθρωπος που όντως μπορεί να τον εμπιστευτούμε, μπορεί να μας ακούσει. Όταν θέλουμε να εκβιάσουμε τη στενότητα μιας σχέσης. Ναι. Δηλαδή, σε γνωρίζω, για να γίνουμε κολλητοί, θα σου πω ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Αρχίζω και σου λέω τα δικά μου τα πολύ. Αυτό φέρνει συνήθως το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, τότε οι άνθρωποι, όταν γίνεται έτσι βία και όχι με σκοπό τη σύνδεση, αλλά γιατί εγώ θέλω να εκβιάσω μια στενή σχέση ή θέλω να σε κάνω να με λυπηθείς. Mm-hmm. Τότε αποξενώνονται. Συνήθως οι άλλοι άνθρωποι. Νιώθει ένα φορτίο μεγάλο αυτός που θα εισπράξει όλο αυτό το μήνυμα. Είναι σαν να σου πετάει ένα προβολέα πάνω. Δεν θέλω. Βέβαια. Καλύτερα να έχουμε μία απόσταση. Βέβαια, βέβαια. Το βρίσκω λίγο υγιές αυτό από την πλευρά είναι του άλλου. Είναι υγιές, αλλά γι' αυτό θα δεις όμως πολλοί άνθρωποι που θα πούνε δεν μπορώ να εμπιστευτώ, γιατί όποτε έχω εμπιστευτεί, έχω απογοητευτεί. Όμως στην πραγματικότητα, ποια είναι τα κριτήριά μου για να εκθέσω, να μοιραστώ το ευάλωτό μου το κομμάτι? Άρα είναι τόσο εμπιστεύτηκα, αλλά τους άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή για να σε εμπιστευτώ, σημαίνει μοιραζόμαστε πράγματα. Εγώ μοιράζομαι, εσύ μοιράζεσαι μαζί μου. Εγώ σε νιώθω, εσύ νιώθεις εμένα. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Όταν όμως αυτές οι προϋποθέσεις υπάρχουν, ένας άνθρωπος τότε μπορεί να μοιραστεί. Και αυτό θα το κάνει με την πρόθεση εμείς οι δύο να έχουμε μια στενή σχέση μεταξύ μας. Ισότιμη όμως. Ισότιμα, ναι. Είναι πολύ βασικό. Σε όλες τις σχέσεις. Σε όλες τις σχέσεις. Γιατί, ξέρεις τι, σήμερα είναι πάρα πολύ
υψηλή αξία του να είναι ο καθένας να τα καταφέρνει μόνος του. Και το ηρωνικό ότι είναι υψηλή αξία ακόμα και μέσα στις σχέσεις. Κουραστικό αυτό, βαρύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί μας απομακρύνει τόσο πολύ τελικά. Άντρια, αν ένα πράγμα είναι πάρα πολύ θεραπευτικό, πολύ που βοηθάει να αντέχουμε, είναι οι σχέσεις. Είναι οι ωραίες, οι δυνατές, οι αληθινές σχέσεις. Και δυστυχώς όλο και λιγότερο επενδύουμε σε αυτές. Γιατί φοβόμαστε, γιατί ντρεπόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Και αυτό, και γιατί δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Και βλέπεις και προβάλλεται στην κοινωνία μας, ακούμε συνέχεια ανθεκτικότητα. Γιατί πρέπει να γινόμαστε ανθεκτικοί και όχι να εκπαιδευόμαστε στο πώς να σε καταλαβαίνω, πώς να γίνομαι ευαίσθητος χωρίς να φοβάμαι ή και αν φοβάμαι να σου το πω, να ντρέπουμε. Δεν εκπαιδευόμαστε τέτοια πράγματα. Μα έχουμε ενοχοποιήσει και την αποτυχημένη εξέλιξη μιας σχέσης, είτε φιλικής, είτε ερωτικής, είτε επαγγελματικής. Θεωρούμε ότι το έχουμε δαιμονοποιήσει αυτό, ότι το σωστό είναι να μπει σε κάτι και αυτό απλά να απογειωθεί. Ενώ είναι πάρα πολύ ανθρώπινο να μην έχει μια καλή εξέλιξη. Να μην τα βρούμε, βρε παιδί μου, να μην μας βγει σε καλό. Το έχουμε βάλει αυτό, το έχουμε στείλει στο πύρτο εξώτερο. Οπότε, προκειμένου να μας συμβεί αυτό που προφανώς ισούται και με μεγάλη αποτυχία και με μεγάλη ψυχική πληγή μέσα μας και απογοήτευση, λες μου, άστο μωρέ καλύτερα, ας μην το δοκιμάσω. Ξέρεις όμως τότε στην πραγματικότητα δεν ξέρεις αν μπορούν, είναι και οι άνθρωποι που όταν χωρίζουν μετά αναρωτιούνται πώς θα ήταν αν. Αν ήμουν πιο αληθινός, αν είχα εμπιστευτεί λίγο παραπάνω. Ναι. Οι άνθρωποι που δίνονται ολόψυχα σε σχέσεις και εκτίθενται, συνήθως φεύγοντας, όταν όμως πάλι το τονίζω, έχεις δει τα σημάδια ότι είναι, ότι μπορείς πραγματικά να εμπιστευτείς εκεί μέσα. Ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο έδαφος, το οποίο εμείς ήδη μπορούμε να μοιραστούμε, αλλά ισότιμα, όπως λες. Όταν πάω και το κάνω μέσα σε μία σχέση, στην οποία δεν έχω τέτοια σημάδια, λίγο πάω φυρί-φυρί να συμβεί αυτό, δηλαδή το να πληγωθώ. Πρέπει λίγο να έχουμε κατά νου σε ποιον άνθρωπο μοιραζόμαστε τον εαυτό μας, με ποιον άνθρωπο το κάνουμε αυτό. Να φροντίζουμε λίγο, να προστατεύουμε τον εαυτό μας στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό το κατακτούμε θεωρητικά, λίγο μεγαλώνοντας με την εμπειρία. Και όταν μας ενδιαφέρει η σχέση, όχι να με ενδιαφέρει το πώς εγώ θα μπω μέσα σε αυτή τη σχέση και εσύ εμένα θα φροντίσεις, εμένα θα κανακέψεις ή πώς εγώ θα σε κερδίσω, πώς εγώ αν είμαι καλό κορίτσι ή καλό αγόρι θα κερδίσω την αποδοχή σου. Εκεί δεν νοιάζομαι στην πραγματικότητα για τη σχέση, δεν βλέπω ποιος είσαι εσύ. Μπαίνω εκεί μέσα παλεύοντας να βρω τρόπους να σε κερδίσω, για να νιώσω ότι με αγαπάς, ότι με αποδέχεσαι. Όλο αυτό, αλλά δεν εσωτερικό. Κοιτάω και τα σημάδια. Ποιος είσαι εσύ απέναντί μου? Μπορούμε εμείς οι δύο παρέα να έχουμε κάτι ωραίο μεταξύ μας? Γίνεται να καλλιεργηθεί και από τους δυο μας? Πρέπει να έχουμε μια κοινή αφετηρία όταν ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα. Να είμαστε στον ίδιο βαθμό ωριμότητας, αντίληψης, συνειδητοποίησης του τι θέλω, πώς το θέλω, για να προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα. Το πήγαμε λίγο στη σχέση, αλλά ωραία πάει. Ας το αφήσουμε να κινηθεί προς τα εκεί. Δεν είναι αυτό που λες απαραίτητο. Απαραίτητο είναι το να είμαι εκεί και να μπορώ να παρακολουθήσω και να παρατηρήσω αν είναι μια σχέση η οποία εξελίχθηκε και με μια κοινή διάθεση να γίνει αυτό. Δηλαδή, προχωράμε μαζί με μια κοινή διάθεση. Γιατί πολλές φορές θα δεις ανθρώπους που είναι μέσα σε σχέση και θα λένε συνέχεια «εγώ προσπαθώ, μόνο εγώ προσπαθώ». Και αυτό είναι κάποια στιγμή να είναι κουρασμένοι. Και αυτό μπορεί ποτέ να μην το έχουν ξεστομίσει, παρά μόνο τη στιγμή που πια έχουν θυμώσει, έχουν φτάσει στο τέρμα. Γιατί ένα συνέστημα το οποίο είναι πολύ απενοχοποιημένο και είναι εντάξει, είναι να θυμώνουμε. Να θυμώνουμε πάρα πολύ, να τα καταστρέφουμε εκείνη τη στιγμή όλα και να μιλάμε πια όταν η σχέση είτε φιλική είναι, είτε επαγγελματική είναι, είτε ερωτική, να μην το πάμε μόνο στην ερωτική απαραίτητα, όταν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, πώς να σου πω, έχει τελειώσει πια μέσα μας, έχει σπάσει. Εκεί πάμε απλά για να βγάλουμε... Και δεν έχει ένα περιθώριο να το δουλέψεις, να το πας λίγο παρακάτω εκείνη τη στιγμή. Έχει τελειώσει. Εκεί η ευαλωτότητα τι δουλειά έχει και πώς μπορεί να σώσει την κατάσταση? Η ευαλωτότητα πώς μπορεί να σώσει την κατάσταση όταν μια σχέση έχει φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Μπορεί. Δεν είναι απαραίτητο να τη σώσει. Μπορεί όμως σίγουρα το να μοιραστείς με τον άλλο το πώς ακριβώς νιώθεις, σε κάνει συνήθως, σε βοηθά να νιώθεις πιο το ότι εσύ τουλάχιστον δική σου την αλήθεια την είπες. Δεν ξέρουμε αν θα σωθεί η κατάσταση, μπορεί και να μην σωθεί.
Αλλά το να πεις ότι εγώ κουράστηκα, προσπάθησα πάρα πολύ, δεν μπορώ άλλο να είμαι εδώ μέσα. Είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, τουλάχιστον όχι να σώσει την κατάσταση, αλλά βρε Ανδριανή μου, δεν ξέρω εγώ, σημαντικό δεν είναι να χωρίζουμε και χωρίς να έχουμε πάντα πολύ δύσκολα συναισθήματα, πολύ άσχημα συναισθήματα, πολύ μίσουμε έναν άνθρωπο που περάσαμε ένα διάστημα παρέα. Να το έχουμε τουλάχιστον έτσι μέσα μας. Να το προσπαθήσουμε κάπου εκεί στο τέλος. Άρα αυτό που εγώ καταλαβαίνω περισσότερο είναι ότι όταν είμαστε ευάλωτοι και ας βγάλουμε από το μυαλό μας την αρνητική χρειά που έχουμε δώσει εμείς τη λέξη. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, ναι, η ευαλωτότητα. Όταν συμβαίνει αυτό, είμαστε ανοιχτοί. Άρα, εγώ θα σου μιλήσω και θα σου πω από πολύ νωρίς το πώς αισθάνομαι. Mm-hmm. Ότι στη σχέση αυτή που έχουμε αισθάνομαι π.χ. αν έχω αρνητικά δεδομένα μέσα μου, αδικημένη βρεματούλα για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Mm-hmm. Όταν αυτό γίνει σε ένα αρχικό στάδιο, έχουμε χρόνο να το δουλέψουμε. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο να το δουλέψουμε γιατί εκεί δεν αρχίζουν να συσσωρεύονται πράγματα. Συνήθως δεν το κάνουμε γιατί φοβόμαστε την απόρριψη του άλλου. Αν του το πω αυτό, θα θεωρήσει τι, ότι εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ τις καταστάσεις μόνος μου ή μόνη μου. Ότι μήπως είμαι υπερβολικός ή είμαι υπερβολική γιατί σε αυτό που λέω. Γιατί το πάθαμε αυτό το πράγμα, είναι γιατί πάρα μας βγαίνει αυτή η ανάγνωση. Συνηθισμένο αυτό. Γιατί το κάνουμε, τι εντολή μας έχουν δώσει κοινωνικά και φοβόμαστε τόσο πολύ να είμαστε αληθινοί, να είμαστε ανοιχτοί στον άλλο και να τα πούμε όλα αυτά. Γιατί αυτό έχει συνδεθεί με αδυναμία, έχει συνδεθεί με απόρριψη, έχει συνδεθεί ότι ο άλλος άμα δει ένα ευαλωτό μου κομμάτι δεν θα με θέλει πια, δεν θα με αγαπάει γι' αυτό. Αγαπάει την πλευρά μου που πάντα τα καταφέρνει, που πάντα τα διαχειρίζεται όλα, που είναι συναισθηματικά, δεν έχει αμφιβολίες, δεν έχει ανασφάλεια. Σταθερός. Έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα που κάθε άλλο παρανθρώπινη κατάσταση είναι αυτή. Ο άνθρωπος, το να ζω, το να υπάρχω, είναι συνδεδεμένο με την ευαλωτότητα. Εμείς έχουμε εκπαιδευτεί στο ότι όλα πρέπει να είναι, να είμαστε σε όλα πάρα πολύ στέρεοι. Ναι. Και αν δείξουμε κάτι διαφορετικό, υπάρχει πιθανότητα εκεί ο άλλος να φύγει, να μην θέλει να συναναστραφεί με αυτό όμως το κομμάτι. Και άμα δεν θέλει, μάλλον δεν είμαστε σε φάση εκείνη τη στιγμή εμείς οι δύο να συνυπάρξουμε δεν σαν άνθρωποι όμως, σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που φοβούνται αυτή την απόρριψη. Το ότι άρα εγώ αν ήμουν δυνατός, ο άλλος θα με αγαπούσε. Επειδή είμαι αδύναμος, ο άλλος δεν με αγαπά. Γι' αυτό φοβόμαστε να δείξουμε την ευάλωτή μας πλευρά. Φοβόμαστε ότι ο άλλος δεν θα μπορέσει να το αποδεχτεί αυτό μας το κομμάτι. Δεν είναι όμως λυτρωτικό. Το ότι έχω παράπονα ή το ότι... Ναι, είναι λυτρωτικό. Στην πραγματικότητα είναι λυτρωτικό. Αν ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο του φόβου, το ότι το μοιράζομαι, ρισκάρω να το μοιραστώ. Γιατί έτσι αλλάζει αυτό, Ανδριανή. Όταν ρισκάρω να το μοιραστώ και δω ότι στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι. Ναι. Και αν συμβεί, τι σημαίνει. Ότι οι άνθρωποι πραγματικά με αγαπάνε και είναι δίπλα μου, ακόμα και αν τα κάνω χάλια, πάλι δίπλα μου θα είναι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πραγματικά μ' αγαπούν, οι άνθρωποι που με αποδέχονται, αυτή που δεν θα ουσία, περιμένουν, που δεν μ' αγαπούν, δεν είναι και επειδή στέκομαι όρθιος και μόλις πέσω κάτω είναι απέναντί μου να με δείχνουν με το δάχτυλο. Οπότε στην πραγματικότητα αυτό που φανερώνεται τότε είναι κατά πόσο πραγματικά είναι μια σχέση αληθινής αγάπης. Στην αληθινή αγάπη μ' αγαπάς όλα. Και τα κακά μου και τα στραβά μου και τα ωραία μου. Αλλά όλα μου, γιατί απ' όλα έχω. Όταν όμως δεν το κάνουμε αυτό, δεν δίνουμε την ευκαιρία στον άλλο να μας γνωρίσει. Α, μπράβο. Ακριβώς, να μας γνωρίσει και δεν δίνουμε και την ευκαιρία στον εαυτό μας να δούμε τι θα γινότανε αν εμείς επιτρέπουμε στον άλλο να δει και την ευάλωτή μας πλευρά. Θα έφευγε. Μήπως θα βάθαινε η σχέση. Μήπως αυτό θα του έδινε και εκείνου το κουράγιο αντίστοιχα να μπει σε μια τέτοια κατάσταση. Και τελικά όλο αυτό μας κάνει και ψυχικά ανθεκτικούς που λέγαμε για την ανθεκτικότητα, ότι υπάρχει φοβερή προπαγάνδα να είμαστε όλοι ανθεκτικοί, ανθεκτικοί, ανθεκτικοί και όλοι το θέλουμε. Και ποιος δεν θέλει έναν ανθεκτικό σε όλα τα δύσκολα, σε ανατροπές, σε όλα αυτά που έρχονται. Αλλά το ένα τελικά μήπως είναι αυτό που φέρνει το άλλο, το να είμαι ανοιχτός. Γιατί ζεις την εμπειρία. Οπότε μαθαίνεις από αυτή όταν είσαι ευάλωτος. Μπαίνεις, το ζεις, πώς να σου πω, ξέρεις ποια είναι τα τροτά σου σημεία. Ξέρεις,
μαθαίνεις. Έχεις την εμπειρία, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Και μαθαίνεις τα όρια σου. Μαθαίνεις πώς να προστατεύεις τον εαυτό σου, ποια κομμάτια του να προστατεύεις, ποια, με ποιους ανθρώπους. Διαφορετικά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μαθαίνεις. Δεν μαθαίνεις πώς να σχετίζεσαι. Αν δεν μπεις μέσα σε μία σχέση, με μία καλή πρόθεση, το ότι εγώ θα μπω εδώ να εμπιστευτώ, να σχετιστώ, να είμαι αληθινός. Μπορεί να πάει καλά, μπορεί και όχι. Αλλά εδώ είμαι, θα το διαχειριστώ. Μπορεί να περάσω δύσκολα, θα το διαχειριστώ. Δεν μαθαίνουμε τον εαυτό μας και δεν μαθαίνουμε στην πραγματικότητα ούτε τους άλλους. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει μία... Πώς να σου πω, μένουν τα πράγματα σε ένα πολύ, πολύ επιφανειακό επίπεδο. Γι' αυτό βλέπεις και πολλοί άνθρωποι λένε... Δεν νιώθω ότι έχω στενές σχέσεις. Η μοναξιά, Ανδριανή μου, στη σημερινή εποχή είναι ένα πράγμα που βασανίζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ενώ έχουν γύρω τους ανθρώπους, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν πιο έτσι, αληθινές σχέσεις με την έννοια να με ξέρει ο άλλος όπως είμαι και να τον ξέρω κι εγώ, οι άνθρωποι νιώθουν μόνοι τους και είναι πάρα πολύ συχνό αυτό. Και επίσης και φοβισμένοι στο να συνδεθούν, να έρθουν σε επαφή. Που για να συνδεθείς πρέπει να ρισκάρεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είτε αυτό είναι το παιδί σου, ο σύζυγός σου, ο φίλος σου, ο εργοδότης σου. Έχει αποδειχθεί ότι και ακόμα και ηγέτες που μπαίνουν μέσα με ένα πιο ευάλωτο τρόπο, δηλαδή ζητάνε βοήθεια. Η ευαλωτότητα έχει να κάνει με το ζητάω και βοήθεια. Mm-hmm. Ζητάω να άρχισε να το κάνω αυτό παρέα. Δεν μπορώ μόνος μου. Έχει αποδειχθεί ότι ο τρόπος ηγεσίας τους είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν συνέχεια σκληροί, άκαμπτοι, ότι όλα ισχυρή τα καταφέρνουν και... ισχυροί. Τα αποτελέσματα αυτό συνήθως είναι. Δείχνουν ότι ο άλλος τρόπος ηγεσίας, ο πιο ευάλωτος, δίνει και το κουράγιο στους εργαζόμενους να είναι και εκείνοι πιο αληθινοί, να παλεύουν, να έχουν κουράγιο. Γιατί ευαλωτότητα είναι αυτό. Έχω κουράγιο γιατί να αγωνίζομαι. Και κοινά γιατί βλέπω και κοινά στοιχεία δικά σου. Και έχουμε μία ανοιχτή δίωδο επικοινωνίας. Άκου, Ανδριανή, όταν γνωριστούμε βαθιά και αληθινά οι άνθρωποι, αν είχαμε, ας πούμε, την ευκαιρία να βρεθούμε μέσα σε μία τεράστια ομάδα που αρχίζανε οι άνθρωποι και βγάζανε τις πανοπλίες τους. Θέλουμε όλοι φοβόμαστε, όλοι ντρεπόμαστε, όλοι θέλουμε να αγαπηθούμε, όλοι θέλουμε να αγαπήσουμε, όλοι θέλουμε αναγνώριση και αποδοχή. Όλα αυτά είναι πολύ ίδια σε όλους μας. Ναι, έτσι είναι. Πολύ ίδια σε όλους μας. Είναι πανανθρώπινες ανάγκες. Και ακόμα και οι άνθρωποι που λένε «Α, εγώ δεν είμαι ευάλωτος», όλοι είμαστε. «Α, εγώ δεν έχω ανάγκη τους άλλους», όλοι τους έχουμε. Ο άνθρωπος υπάρχει, ζει για να συνδέεται, για να μοιράζεται, για να συνδημιουργεί. Και αυτό το αποδεικνύουν πάρα πολλά πράγματα. Κοίτα τι γίνεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πόση ανάγκη έχουν οι άνθρωποι να δείξουν τον εαυτό τους. Να δείξουν, αλλά μέχρι εκεί τώρα έχει... Είναι μία εντελώς ανάποδη ανάγνωση των πραγμάτων. Ναι, είναι μία ανάποδη, αλλά είναι και μία ανάγκη του ανθρώπου να συνδεθεί. Πώς, κρατώντας όμως αυτό που λες, ένα όριο. Δεν θα βγει κανείς εύκολα να δείξει το πολύ μόνο σκληρό, όριο, δύσκολο κομμάτι του. Αλλά υπάρχει αυτή η ανάγκη, την οποία δεν ξέρω γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ, ντρεπόμαστε. Θα το διαπιστώσουμε. Έχουμε μια ολόκληρη σεζόν μπροστά μας. Είμαστε ανοιχτοί στις προκλήσεις, είμαστε ανοιχτοί στις αλλαγές. Έχουμε πάθει τόσο, έχει καεί γούνα μας τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι έχουμε χτίσει και αντοχή, όντας πάντα ευάλωτοι σε ό,τι έρθει και σε ό,τι νιώσουμε εμείς όταν έρθει αυτό, τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay. Για μας ξεκινάει μια σεζόν. Έχεις την αγωνία σου, έχεις το άγχος σου, δεν ξέρεις πώς θα πάει. Θα κυλήσει, αν θα συμβεί κάτι αναπάντεχο όπως τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά είμαστε εδώ να το διαπιστώσουμε. Και αυτό ακόμα. Δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεκινήσει αυτή την εκπομπή από την αρχή της γέννησής της, αν δεν επέτρεπε να είσαι ευάλωτη. Το βγάζουμε όλο αυτό, ξέρουμε πώς θα πάει. Όχι. Αλλά. Ελπίζουμε να πάει καλά. Ακριβώς. Ακριβώς. Όμως εκεί είναι. Να ευχαριστηθούμε για όπου πάει και όσο πάει. Και εκεί σε πάει ο δρόμος. Σε πάει ο δρόμος πάντα παραπέρα, πάντα παραπέρα, όπως και πάνε τα πράγματα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ναι. Είσαι έτοιμη? Είμαι έχεις έτοιμη. Έχεις δέσει κορδόνια, έχεις σε θέση είμαι εκκίνησης. Πανέτοιμη. Ωραία. Για φέτος για και να για δούμε. Φέτος. Για να δούμε πώς θα μας πάει. Σε ευχαριστώ, Ματούλα μου. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σεζόν.